Λάβρος εμφανίστηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλώντας την για το θέμα της Συρίας και το μεταναστευτικό, καθώς χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες έχουν προωθηθεί στη συνοριακή γραμμή στον Εύρο και επιχειρούν να περάσουν με κάθε τρόπο. Πρόκειται για την πρώτη ομιλία Ερντογάν μετά το θάνατο 33 Τούρκων στρατιωτών στη βορειοδυτική Συρία την περασμένη Πέμπτη. Τι κάναμε, ανοίξαμε τις πόρτες και μέχρι στιγμής 18.000 άνθρωποι έχουν περάσει. Αυτός ο αριθμός μπορεί να φτάσει τις 25.000 με 30.000. Από εδώ και στο εξής δεν θα κλείνουμε αυτές τις πόρτες. Αυτό θα συνεχιστεί. Η κατάσταση στις Καστανιές του Εύρου ήταν το βράδυ της Παρασκευής πολύ δύσκολη, καθώς ομάδες μεταναστών έκαναν συντονισμένες προσπάθειες προκειμένου να περάσουν τα σύνορα.